έχουμε ένα άλλο που ναι. γίνει χαμός τις τελευταίες μέρες. Είναι ο και Χαγιάς, ο παίκτης που αποχώρησε. Αυτό είναι, ναι. αυτό είναι κομμάτι του παιχνιδιού σοβαρό τώρα. Όπως είχε ναι. γίνει εκείνο με την τοποθέτηση περιβιασμού ναι. και είχε γίνει σε άλλο τον Σεπτέμβριο. Σηκώθηκε ένας παίκτης να πλακώσει ναι. στο ξύλο έναν άλλο παίκτη. Πήγε να χειροδικήσει, έκανε μπούλινγκ. Λοιπόν, έπεσε ναι, ναι. στην αντίληψή μου αυτό το επεισόδιο. Και βλέπω έναν άνθρωπο που ήταν όρθιος πάνω από αυτό. Έναν άλλο στον καναπέ. Ναι, 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 και του ούριαζε. Ναι, και του έλεγε: εγώ θα σου χώσω μπάλα. Και λίγο σκεφτικό αυτό. Ήταν πολύ σκεφτικό. Ναι, ναι, όχι, ξανά το ραδιοτηλεοπτικό έλαβε δράση, υπήρξαν καταγγελίες. Επίσης, για ακόμα μια φορά διαχώρισαν τη θέση του όσοι είναι στο Sky. Είναι πάρα πολύ αστείο αυτό. Και που έχει αγοράσει το προϊόν. Εντάξει, το προβάλλει. Εγώ δεν θα ήθελα να κρίνω μετά... το τι κάνουν οι άνθρωποι. Όχι, επειδή μου, ότι εγώ συμφωνώ. Είναι ένα τηλεοπτικό μαγαζί και κάνει μια επιλογή. Εγώ συμφωνώ. Μετά μην βάζεις όμως όλους τους παρουσιαστές να διαχωρίζουν τη θέση τους, αφού το δείχνεις το βράδυ. Το βλέπουμε. Yeah. Και άλλωστε το Big Brother εκεί βασίζεται η αλήθεια. Και καταγγέλλω βλέπει μαλέσκο σου... το πρωί. Ξυπνήσει άγρια. Βλέπει αλλιώς τηλεόραση. Ναι, καλά. Θέλει να δει η οποία μένει σε όλο αυτό. Αλλιώς τηλεόραση. Είναι άλλο τηλεθεατή. Εγώ θα σου πω κάτι. Θέλω να δούμε το βίντεο ναι. που είναι ο τύπος που φωνάζει και δίπλα είναι η φιτιλοανάφτρα αυτή που ήταν με πριν η Σοφία, η κοπέλα του και να λέει. Καλά τα λέει. Είδες, καλά τα λέει. Έχει και τον βάζει και τον φιτιλιάζει τον άλλον. Κίνα, γίνεται χειρότερο πράγμα. Για βάλει. Πάμε πάντα το πλέρι, Σωτήρη. Από εδώ. Ρε φίλε, όταν εγώ μιλάω με τον Γρηγόρη και σένα. Μα λες, εδώ να δεις προσβάλλει. Λέω ότι δεν προσβάλλω, το πιστεύω, το θέλω σου ρε φίλε. Αν εγώ πω ότι ο Χρήστος είναι εμένα. Άρα να λες χαζό ηλίθιο τρύπα, δεν είναι προσβολή. Είναι ό,τι γουστάρω, ρε φίλε. Άρα, όχι, μην λες όμως ότι δεν προσβάλλει. Εγώ ρε φίλε δεν έχω κάτι δέχομαι, εδώ πέρα. Δέχομαι να λες εγώ θες, δεν έχω κάτι εδώ πέρα να προσβάλλω εσένα ναι, μέσα σε μια κουβέντα την οποία εσύ ρε μα δημιούργησε. Τι θες τώρα εσύ. Ρε, εννοείται. Τι θες τώρα εσύ. Όχι, μου λες. Ναι, τι θες. Απλά λες ότι δεν προσβάλλει. Ρε φίλε, λες ότι δεν προσβάλλει. Τι θες. Λες ότι δεν προσβάλλει. Πες μου ρε τι θέλει. Σου είπα κάτι ρε μισό. Τι δεν μου πα κάτι ρε. Εσύ δεν ξεκινήσει την κουβέντα ρε. Μη σου δώσω τώρα να χάσω εκεί με στα μούτρα. Μα κουμπά. Εσύ δεν ξεκινήσει την κουβέντα. Τι είναι αυτά που κάνεις τώρα. Εσύ δεν την ξεκίνησες την κουβέντα εκεί μέσα. Όχι, ξεκίνησε. Εσύ δεν την έπιασε εκεί μέσα. Μαζί μιλούσαμε, ξέρεις. Ρε φίλε, θα μου πεις ότι εγώ, ότι εγώ δεν προσβάλλω, εγώ δημιουργώ. Όλοι εσείς δημιουργείτε. Μη μου λες ρε Μίτσο, μη μου λες ρε Μίτσο. Άκουσε με και εσύ έχεις πει. Εγώ σου είπα για κάποιες κουβέντες και για κάποιες συμπεριφορές ότι δεν πρέπει ο ένας να προσβάλλει τον άλλο. Εσένα σε έχω πει εγώ 15 φορές ηλίθεια. Τι θα γίνει τώρα, θα συνεχίσουμε αυτό. Τελείωσε, δεν σε προσβάλλω. Τέλος. Ρε φίλε. Θα κάνω τούτ εγώ. Για πες με παρακαλώ. Άντε ρε. Τούτ. Κάνε μαστικά. Τούτ. Ναι. Αλλά ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Μ' αρέσει εμένα πολύ. Ρε φίλε. Πρέπει να το πούνε μπιπ μπράδερ. Γιατί όλο μπιπ έχει από το σώμα. Έλα παιδιά με χειροκροτηθεί παρακαλώ. Αλλά να σου πω κάτι. Είναι σαν διακοπή κινητού. Δεν έχω σήμα. Λοιπόν έλα τώρα. Να κάνεις τη... Μη ζούχτε την εκπαίδευση.